Πάμε στον Έλληνα εκπρόσωπο του φετινού Euro, του ψηφιακού ποδοσφαίρου, στο Pro Evolution, τον Θοδωρή τον Κωτίδη, ο οποίος είναι και Θεσσαλονικιός. Καλησπέρα, Θοδωρή. Να τσεκάρουμε Καλησπέρα, και τον ήχο. Γιώργο. Ωραία, πεντακάθαρα είσαι. Δεν θυμάμαι ποιο μέρος της Θεσσαλονίκης είσαι, βέβαια. Τούμπα είμαι Από εγώ. την Τούμπα είσαι, οπότε είσαι και Δίπλα ΠΑΟΚ στο λογικά. γήπεδο, ναι. Είσαι ΠΑΟΚ και. τσίπ. Τι θα είσαι, ρε φίλε, εκεί πέρα που βρίσκεσαι. Ακούσε τα Ακριβώς στο συνθήματα, όλα γήπεδο. αυτά. Έχεις μεγαλώσει. Έχεις Τα γαλουχηθεί πάντα, τα έτσι. πάντα. Έχω ζήσει. Άντε, να κάνουμε και καμιά ανοίξη προς στον ΠΑΟΚ, να σε πάρει στην ομάδα. Να φτιάξει τμήμα e-sports, να βάλεις και τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Να εκπροσωπείς τον ΠΑΟΚ. Γιατί Δεν όχι. γίνεται αυτό. Θα είναι ό,τι καλύτερο. Ακόμα Να είναι και η ομάδα μου, ναι. δεν έχουν οργανωθεί, λες, ακόμα, Όχι, δυστυχώς. Και Δυστυχώς. όχι μόνο στον ΠΑΟΚ τώρα, μιας που το ανέφερες, γενικά στην Ελλάδα, δηλαδή και άλλες ομάδες και ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, άλλες γνωστές. Δυστυχώς δεν έχει επισημοποιηθεί τόσο. Ενώ Θα ήταν πολύ καλό βέβαια, γιατί ναι. άλλες χώρες το κάνουν, αλλά Σωστό. Τα συζητούσαμε και εδώ με στην τον Δημήτρη Θεσσαλονίκη. πριν κάνα μήνα για το πόσο επαγγελματικό είναι το πλαίσιο που αγωνίζονται παίκτες και του Pro Evolution και του FIFA στο εξωτερικό και εκπροσωπούν μεγάλα ευρωπαϊκά clubs. Ακριβώς, Να μεγάλες δούμε τι θα ομάδες. γίνει. Πάντως εμείς εδώ πέρα δίνουμε το βήμα σε εσάς που ασχολείστε επαγγελματικά με το e-sports γιατί φέρνετε και επιτυχίες και μάλιστα Ευχαριστούμε πολύ είσαι κιόλας. εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Euro μαζί με τον Δημήτρη. Δεν στείλαμε την εθνική ομάδα στο κανονικό Euro, είχαμε όμως εκπροσώπηση. Έχω την εντύπωση πάντως, Θοδωρή, πως δεν στηρίχθηκε τόσο η προσπάθειά σας. Θα τα πούμε και μετά βέβαια. Θα σε ρωτήσω για αυτό το κομμάτι. Εμείς πάντως κάνουμε ό,τι μπορούμε από εδώ πέρα για να προβληθεί αυτή η προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό. Παραλίγο Να να φέρετε προβληθούμε και και το τρόπαιο. ευχαριστούμε. Νομίζω ήταν πάρα πολύ κοντά. Αν περνούσατε τους Σέρβους, θα το φέρανε το τρόπαιο. Αυτή είναι η εντύπωση Οι έχω. Σέρβοι ήταν οι νικητές εν τέλει Αυτό. του τουρνουά. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε χθες η εμπειρία του Ευρωπαϊκού Ακριβώς. Πρωταθλήματος στο Pro Evolution ή e-football λέγεται πλέον, έτσι. Διόρθωσέ με, αν Η κάνω λάθος. football, ναι, E-football. δεν λέγεται. Ναι, ουσιαστικά λέγεται η football από το 2020 και 2021, τα δύο τελευταία χρόνια. Ωραία. Φτάσατε την Ελλάδα μέχρι τα προημιτελικά. Να Μέχρι πούμε το στον φινάλε, κόσμο ναι. ότι ξεκινήσατε από την προκριματική φάση με 55 χώρες. Το Περάσατε μάτιο ακριβώς. στους 16 της τελικής φάσης. Δυστυχώς δεν έγινε στην καρδιά του πραγματικού ποδοσφαίρου στην Αγγλία, στο Λονδίνο, Θα το γινόταν τελικό εκεί, ναι. τουρνουά. Θα ήταν νομίζω και διαφορετική η έκβαση Πάρα του το πολλά πολλά τουρνουά. διαφορετικά, ναι. Γιατί βλέπω, σας παρακολουθώ, ενημερώνομαι τι συμβαίνει. Και φτάσατε μέχρι τα προημιτελικά. Τώρα με πιο καθαρό μυαλό. Είσαι απόλυτα ευχαριστημένος από την πορεία ή μένει η πικρία ότι θα μπορούσατε να κατακτήσετε και το τρόπαιο. Κοίταξε, απόλυτα δεν μπορώ να είμαι ευχαριστημένος, αλλά είμαι σε πολύ μεγάλο βαθμό και εγώ και όσοι παίκτες μου νομίζω και γενικά όλοι οι Έλληνες. Μένει έτσι μια πικρή γεύση, γιατί χάσαμε ουσιαστικά για ένα γκολ, 2-1 στις νίκες και 1-0 στο τελευταίο μάτς. Ήταν πολύ στις λεπτομέρειες όλη η σειρά των αγώνων με τη Σερβία. Ωστόσο, όπως προανέφερες και εσύ, με αυτές τις συνθήκες, με αυτή την ελάχιστη στήριξη κτλ. Και όταν βλέπεις να αποκλείονται πολύ πιο έμπειρες χώρες κτλ. Από πριν, δηλαδή κάποιες χώρες όπως η Ιταλία που πέρσι κατέκτησε το τρόπαιο, δεν πέρασε καν στους 8. Όταν βλέπεις ότι εσύ φτάνεις εκεί, πώς μπορείς να μην είσαι ικανοποιημένος και ευχαριστημένος. Βέβαια, Οπότε, ναι. αν όλο αυτό έχει συνδυαστεί και με ένα ταξίδι στο Λονδίνο, θα έχει απογειώσει την εμπειρία σας, ε. Θα ήταν, ναι, μεγαλύτερη εμπειρία, γνωριμίες με παίκτες που, να πούμε ότι όλοι αυτοί τώρα που παίξαμε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 3 μέρες ήταν όλοι επαγγελματίες. 8 παίκτες διαφορετικοί, Ολλανδία, Ισπανία, Γερμανία, Σερβία, είναι όλοι επαγγελματίες, παίζουν σε ομάδες χρόνια και θα τους γνωρίζαμε και από κοντά, εντάξει. Τώρα τους γνωρίσαμε μόνο μέσω του παιχνιδιού. Δυστυχώς η πανδημία έβαλε φρένο και σε αυτό το όνειρο. Αυτό, Οπότε αυτό που θέλω να σε ρωτήσω τώρα είναι πόσο καλή ήταν η οργάνωση από την πλευρά της UEFA με την Konami, έτσι. Συνεργασία δεν ήταν αυτό το τουρνουά, ήταν επίσημο. Ναι, ήταν επίσημο. Ίσως ό,τι πιο επίσημο υπάρχει στο Pro μαζί με το eFootball Pro, με τις ομάδες.
Αυτό αφορούσε τις εθνικές. Είχε γίνει κάθε μέρα Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο, γινόταν έτσι ένα live γύρω στις 9-10 ώρες που έδειχνε σχεδόν όλα τα μάτς, το 90% τουλάχιστον. Από τα μάτς πολύ λίγα δεν έδειχνε. Κανονικά με speakers, με score, με συνεντεύξεις, όλα. Στο YouTube ήταν αρκετά Δεν οργανωμένο. θα μπορούσε όμως Θοδωρή να το πάρει και ένα ελληνικό κανάλι να το προβάλλει όλο αυτό. Σίγουρα θα μπορούσε, γιατί και στη θεωρία όπως το λέμε, αλλά έγινε και στην πράξη σε άλλες χώρες, έτσι. Δηλαδή από τις 16 χώρες δεν είναι υπερβολή να σου πω ότι 10 μπορεί και παραπάνω χώρες να το έδειχνε, να έδειχνε κάθε χώρα, Τη κάθε κανάλι μάλλον διοργάνωση, τη χώρα ναι, του. ένα συνδρομητικό έστω, αλλά το έδειχνε. Σε Ακριβώς. πανελλήνια εμβέλεια. Ακριβώς. Τώρα, εδώ πέρα δεν έγινε και πολύ καλή διαφήμιση από αρμόδιους φορείς. Να πούν, παιδιά, Αυτό, τουλάχιστον θα ναι. το δείξουμε στο site, το επίσημο κανάλι π.χ. της ΕΠΟ. Αφού παίζει η Ελλάδα, τα παιδιά είναι εκπρόσωποί μας, εκπροσωπούν το εθνόσημο. Δεν διαφημίστηκε Ακριβώς. σωστά, δεν προβλήθηκε, ίσως δεν ενδιαφέρθηκαν και τόσο πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι. Πάντως, η επικοινωνία σας ήταν καλή με τους ανθρώπους της UEFA και της Konami, έτσι. Ήταν καλό από άποψη οργάνωση το τουρνουά. Ήταν αρκετά καλή, ναι. Ήταν αρκετά καλή. Μάλιστα. Και τώρα έχεις όλα πολύ καλά Από όσον πού αφορά το σπίτι. αγωνιστήκατε εσείς, από το σπίτι, ήσουν μαζί με τον Δημήτρη ή ξεχωριστά? Δεν ήμασταν μαζί. Δημήτρης είναι στην Αθήνα, εσύ στη Θεσσαλονίκη, οπότε δεν. Ναι, και αυτό είναι μέσα σε όλα τα πλεονεκτήματα που έχουν οι άλλες χώρες, θα το πούμε. Πάλι νομίζω ότι, δηλαδή, από τις 16 χώρες που μη σου πω και οι 15, ήταν 2 με 4 εκπρόσωποι, 4 εκπροσώπους και κάθε χώρα. Ήταν μαζί στον ίδιο χώρο, εννοείται με φοβερές συνδέσεις, φοβερές τηλεοράσεις, φοβερές συνθήκες, γιατί είναι online, έτσι, δεν είναι offline. Οπότε θες και τα κατάλληλα, μαζί με το skill και την ικανότητα και το ταλέντο, ας πούμε, θες και τα κατάλληλα εφόδια. Δεν γίνεται αλλιώς σε τέτοιο επίπεδο. Και Δεν το μάλιστα, είχαμε αυτό, δεν είχαμε και την ψυχολογική στήριξη, ας πούμε, του σωστό. ενός με του άλλου. Μιλούσαμε μεν εκείνη την ώρα, αλλά αλλιώς είναι από κοντά, Το αλλιώς να είναι. τον ζεις από κοντά τον άλλον εννοείται είναι διαφορετικό και μπορείς να επικοινωνήσεις καλύτερα σε μια δύσκολη στιγμή να το διαχειριστείτε μαζί. Πάντως, νομίζω ο Δημήτρης κοινοποίησε αυτή την φωτογραφία που δείχνει τους Πορτογάλους να έχουν κάτσει σε ένα εντυπωσιακό playroom και να παίζουν Ναι, τα είναι παιχνίδια. 4 άτομα στο προπονητικό κέντρο και είναι και άλλες χώρες. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά και τη Σερβία και την Τουρκία. Δηλαδή, και χώρες που δεν προχώρησαν καν στους 8. Η Τουρκία, αν θυμάμαι καλά, δεν προχώρησε, αλλά ήταν μαζί, ας πούμε. Οπότε καταλαβαίνουν πλέον και οι ακροατές ότι ήταν Κέντρο. τεράστιο το κατόρθωμα που κάνατε να φτάσετε με αυτές τις συνθήκες μέχρι τους 8 του Ακριβώς. Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ήταν εντυπωσιακό και φυσικά σας δίνουμε τα συγχαρητήριά μας. Και Ευχαριστούμε. γι' αυτό σε βγάλαμε Θοδωρή και τον Δημήτρη την προηγούμενη φορά για να το μάθει λίγο ο κόσμος όλο αυτό. Ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά του αθλητισμού ή του ηλεκτρονικού αθλητισμού και παιδιά τα οποία εκπροσωπούν τη χώρα μας και προσπαθούν να τη διαφημίσουν με τον καλύτερο τρόπο. Ακριβώς. Και είναι κάτι πολύ κερδοφόρο, δηλαδή ακόμη και offline που δεν έγινε, ακόμη και έτσι είναι μια πάρα πολύ καλή εμπειρία το πώς ο κόσμος σε μαθαίνει, μαθαίνει την Ελλάδα. Εγώ μες είμαι και μικρός, αλλά θεωρητικά δεν θα τους ήξερα, δεν θα με ήξεραν με κανέναν άλλο τρόπο αν δεν γινόταν όλο αυτό. Σωστά. Δεδομένου του υψηλού επιπέδου των αντιπάλων στον όμιλο, γιατί θυμάμαι είχε πει και ο Δημήτρης, είχατε πάρα πολύ δύσκολο όμιλο. Ποια στοιχεία του παιχνιδιού σας έδωσαν την πρόκριση για την οκτάδα, πού πιστεύεις κρίθηκε, τι είχατε παραπάνω από τον αντίπαλο? Κοίταξε, ήταν η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ισπανία. Εμείς με τον Δημήτρη κάναμε αρκετή προπόνηση. Πιστεύω θα έκαναν κι αυτοί. Αλλά εν τέλει επικράτησε, θα έλεγα, κάποιες σωστές αποφάσεις, σωστή προσέγγιση του μάτς. Και επίσης πολύ καλή κάναμε διαχείριση όσον αφορά το ποιος θα παίζει πρώτος και ποιος δεύτερος. Γιατί έχει σημασία κι αυτό. Μετράει, δεν μετράει, δεν ξέρω αν στο είχε πει αυτό ο Δημήτρης, δεν μετράνε οι νίκες, μετράει το συνολικό σκορ. Αν δηλαδή κάποιος κερδίσει το πρώτο μάτς 1-0 και ο άλλος στο δεύτερο μάτς βγάλει ισοπαλία, είναι 3 βαθμοί για μας. Κατάλαβα. Οπότε διαχειριστήκαμε γι' αυτό πολύ καλά. Με την Ολλανδία μου έδωσε ο Δημήτρης ένα προβάδισμα. Είχα καλύτερη ψυχολογία εγώ.
με τη Γερμανία το αλλάξαμε και μας βγήκε σε πολύ καλό όλο αυτό. Είχαμε μελετήσει φυσικά τους αντιπάλους, γιατί τους ξέραμε, ξέραμε τις τρεις χώρες που θα παίξουμε. Οπότε όλο αυτό βοήθησε να κινηθούμε έτσι. Υπήρχε καθόλου άγχος στα παιχνίδια, δηλαδή σε σημείο, γιατί φυσιολογικό άγχος υπάρχει σε όλα τα πράγματα. Ακόμα και εγώ φυσιολογικό, που κάνω πρέπει να εκπομπή υπάρχει. εδώ πέρα. Σε σημείο Ναι. εννοώ να επιδρά πάνω σας. Θα Ίσως σου αυτό πω. έκανε τη διαφορά στον πρώην τελικό με τη Σερβία. Θα σου πω. Αυτό επειδή ήταν τρεις μέρες, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, μπορώ να πω ότι καθώς περνούσαν οι μέρες, το άγχος γινόταν όλο και λιγότερο. Δηλαδή ακόμη και την Πέμπτη που κερδίσαμε, ας πούμε, και την Παρασκευή που πήραμε την πρόκριση για τους 8, γιατί την Παρασκευή το μάθαμε αυτό, ακόμη και τότε προσπαθούσαμε να δούμε τα μάτς μας και παρόλο τις νίκες μας, ξέρεις, να δούμε κάποιες λάθος επιλογές, κάποιες λάθος πάσες, κάποια λάθος άμυνα, που ήταν λόγω άγχους καθαρά. Και αυτό μειωνόταν μέρα με τη μέρα. Για παράδειγμα, το Μάρτιο που ξεκινήσαμε να παίζουμε για τα προκριματικά ακόμη και τον Απρίλιο, ήμασταν τώρα χθες και προχθές, δηλαδή ήμασταν ακόμη καλύτεροι. Αυτό μειωνότανε. Νομίζω ότι την Παρασκευή και το Σάββατο ήμασταν στο ιδανικό σημείο. Εντάξει, πώς καταλαβαίνω, Δεν κάνετε κάναμε πολύ, λάθη λόγω πολύ άγχους, καλή ας πούμε. προετοιμασία. Έτσι, μελετήσατε και τους αντιπάλους που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να προχωρήσετε. Χρειάζεται, ναι. Θέλω να μου πεις λίγο για τη σύνδεση, αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε εσείς και ενδεχομένως να μην το είχαν οι αντίπαλοι. Για να καταλάβει και ο κόσμος, θα ήταν πολύ διαφορετικό το παιχνίδι και η απόδοσή σας αν βρισκόσασταν διαζώσεις. Δηλαδή στο Wembley, τέλος πάντων σε μια Ακριβώς. αίθουσα στο Offline. Λονδίνο, Ναι. offline. Δηλαδή πιστεύεις εκεί πέρα ότι θα τα πηγαίνετε πολύ καλύτερα. Ποιες είναι οι διαφορές με το online παιχνίδι και γύρισε όλο αυτό, ήταν καταστροφικό για εσάς λόγω της κακής ποιότητας σύνδεσης που υπάρχει στο ίντερνετ της Ελλάδας γενικότερα. Έτσι, δεν φταίει κάποια εταιρεία συγκεκριμένα. Ακριβώς. Υπάρχει στην Ελλάδα γενικότερα αυτό. Μας έχουν πει και όλες άλλες χώρες, όχι μόνο σε αυτό το τουρνουά, γενικά το διαπιστώνουν. Καταρχάς το offline είναι, για να μην πω 100% δίκαιο, είναι 95% είναι παίζει στο ίδιο πράγμα. Δηλαδή, τεράστια διαφορά. Όσο και να θες να το εξισορροπήσεις, όσο και καλή σύνδεση και καλή τηλεόραση να βρεις, δεν παίζεις στην ίδια συνθήκη ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Είναι αρκετά διαφορετικό. Και μπορεί να διαφέρει και μάτσε από μάτσε, έτσι. Δηλαδή, να είναι διαφορετική η Εννοείται, σύνδεση στον μαθαίνεις να όμιλο, στο παίζεις. πρώτο μάτσε Δηλαδή, και στον πρώην ημιτελικό με τη ακριβώς. Σερβία. Αυτό. Είναι Ολλανδία, είναι Γερμανία, είναι άλλες χώρες, έτσι, δεν είναι Ελλάδα με Ελλάδα, δεν παίζουμε μόνο με Σωστά. Ολλανδία. Και να πρέπει Οι να Σέρβες όλα αναπροσαρμόσεις παίζουν τη τον στρατηγική ρόλο σου τους, ναι. κτλ. Ναι, Και στην καταλαβαίνω. ουσία μαθαίνουμε να παίζουμε με αυτό, μαθαίνουμε να παίζουμε με το ένα, ξέρεις, με τα δύο δευτερόλεπτα διαφορά, αλλά πόσο διαφορετικά θα ήταν αν δεν υπήρχε ούτε αυτό. Αν πατούσες δηλαδή το κουμπί με λίγα λόγια και γινότανε εκείνη την ώρα που το πάτησες, όχι να μάθαινες να μπαίνεις σε δικασία για να πεις θα το πατήσω και θα γίνει μετά από ένα δευτερόλεπτο. Θοδωρή, δεν σας προσέγγισε κάποιος από μια εταιρεία gaming ή η ΕΠΟ ακόμα να πήρε παιδιά ελάτε σε αυτόν τον χώρο, το ίντερνετ είναι πιο καλό εδώ, να έχουμε και έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, να το διαφημίσουμε και λίγο. Δεν υπήρχε κάποια εταιρεία ή ΕΠΟ έστω κάποιος, ένας Όχι, άνθρωπος να σας όχι. προσεγγίσει, να στηρίξει λίγο. Δεν υπήρχε, όχι, δεν υπήρχε. Ίσως, δεν ξέρω, το θεώρησαν δεδομένο, θεώρησαν ότι δεν έχει ουσία, αλλά δεν υπήρχε, όχι. Και αυτό θα ήταν το νούμερο ένα, γιατί σε σχέση με τη διαφήμιση και όλα και τα λοιπά, αυτό δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Δηλαδή, είναι το όσο και ψυχολογία, όσο και να θέλουμε, αυτή είναι η συνθήκη. Άλλο 24, άλλο 50, άλλο 100, άλλο ένα monitor, άλλο μια απλά καλή τηλεόραση. Αυτό είναι το minimum που θα έπρεπε να έχουμε. Ακόμη και ο καθένας στο δικό του χώρο που ήμασταν, θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουμε ένα χώρο για αυτές τις τρεις μέρες προσαρμοσμένο. Μακάρι, Θοδωρή, και μέσα από αυτό το βήμα να αλλάξει η κατάσταση στο μέλλον γενικότερα για τα e-sports στην Ελλάδα, τα οποία ανθίζουν παγκοσμίως, έτσι, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο. Γιατί αυτή, να πούμε, ήταν, αν όχι μεγαλύτερη, ήταν μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις. Έγινε και πέρσι το Euro. Στο 20 είχαμε φτάσει μέχρι τους 16. Φέτος κάνουμε ακόμα ένα βήμα παραπέρα. Ναι. Και είναι μια πολύ μεγάλη διακρίση. Σωστά. Οπότε η συνέχεια για τον Θοδωρή ποια είναι? Στα e-sports. Η συνέχεια για το Θοδωρή είναι λίγη αποφόρτιση αρχικά, γιατί ήταν τρεις μέρες έντονες. Τώρα βγαίνει το καινούριο Pro,
το 22 που θα αλλάξουν πολλά. Οπότε πρέπει, προτού μπούμε στη διαδικασία φυσικά να ασχοληθούμε με αυτό και τα λοιπά, να προωθήσουμε όσο μπορούμε και να το ανεβάσουμε, γιατί όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους για μια ομάδα στο μέλλον, είτε λέγεται ΠΑΟΚ, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, μια ξένη, είτε οτιδήποτε. Γιατί και αυτοί οι παίκτες ουσιαστικά που παίζουν σε τέτοιες ομάδες έχουν κάνει παρόμοια, αν όχι και λιγότερα, κατορθώματα. Λόγω της καλύτερης διαφήμισης, της καλύτερης προβολής. Να σε βάλει οπότε και σε μία. Αυτό. Να σε βάλουν και σε μία αίθουσα π.χ. να παίξει με το Βιερίνια παρέα, να το προβάλλουν στα YouTube, εμείς μέσα από τα ραδιόφωνα και πάει λέγοντας. Γιατί το ποδοσφαιράκι είναι κάτι το οποίο όλοι έχουμε ασχοληθεί, έστω λίγο και πολύ, διασκεδαστικά, ναι, με την παρέα μας. Όλοι έχουμε παίξει Pro Evolution ή FIFA. Οπότε λίγο δεν το πολύ, καταλαβαίνω, ναι, αυτό που δεν προβάλλεται όσο πρέπει. Ειδικά όταν υπάρχουν τέτοια ταλέντα στην Ελλάδα, τα οποία διαφημίζουν τη χώρα μας και στο εξωτερικό. Θοδωρή, υπάρχουν πανευρωπαϊκοί στο, όχι ακόμα και το Pro 21, ή έχει τελειώσει σεζόν μετά από αυτό? Για το 21 δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό ήταν το τελευταίο, έτσι, τον Ιούλιο τώρα, μαζί με το Euro τελικός χθες, ψηφιακά. Το τελικό σήμερα στο κανονικό Ναι. ποδοσφαιράκι. Οπότε ουσιαστικά στρέφουμε την προσοχή στην προβολή, στη διαφήμιση για φέτος και μετά στο Pro 22 να δούμε και εκεί. Έτσι, και ευχόμαστε με νέες επιτυχίες. Εδώ πέρα θα είμαστε. Όποτε θέλεις θα μας ενοχλείς και υπάρχουν δεδομένα. Για να προχωράτε κι εσείς και να φέρνετε επιτυχίες για τα ελληνικά χρώματα. Λοιπόν, Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε και στο μέλλον έτσι και να έχουμε. Εσένα και την Λίμπερο πάρα πολύ. Έτσι, να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με μια επιτυχία ακόμα. Έτσι, γιατί ήταν επιτυχία η πρόκριση στα προημιτελικά του Euro. Μακάρι να φτάσετε και πιο ψηλά. Άλλωστε, έχει αποδείξει το ελληνικό e-sports ότι έχει φέρει τέτοια κατορθώματα, τέτοιες διακρίσεις στη χώρα μας. Και, ναι. Παγκόσμιο πρωταθλητές το 2014, ακριβώς, τρίτη θέση το 2013. Δεν ξέρω, θα επανέλθουν, λες, Θοδωρή, τα τουρνουά στη μορφή που ήταν πριν 5-6 χρόνια, γιατί εκεί πέρα κιόλας είχαμε γνωριστεί. Βέβαια, σε θυμάμαι πολύ μικρό. Άμα σε δω τώρα, μπορεί ναι, τότε να εκπλαγώ. Πρέπει να έχεις μεγαλώσει αρκετά. Γιατί εγώ σε θυμάμαι πιτσιρικά, ναι, με τον αδερφό σου που ερχόσουν. 13 χρονών, ναι. Πω, περάσαν τα χρόνια. Εγώ ήμουν λύκειο τότε. Τώρα έχει μπει το online πολύ, δυστυχώς ή ευτυχώς, στις ζωές μας. Παρ' όλα αυτά μπορεί να γίνει. Τώρα, εντάξει, με την πανδημία κάτι πήγε να γίνει. Μετά, ξέρεις, πέρσι έγινε με τον κορονοϊό όλη φάση. Φέτος πάλι πήγε να. Θα γινόταν offline όλο αυτό, αλλά πάλι ήμασταν έτσι περίεργα λίγο. Μπορεί να γίνει κάτι. Δεν ξέρω αν φτάσει στο σημείο που ήταν παλιά, αλλά δεν είναι ανέφικτο. Δεν είναι ανέφικτο. Ωραία. Είναι εφικτό και σιγά σιγά σε αυτό ελπίζουμε. Έτσι, εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα ενημερώνουμε. Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ που μας άνοιξες λίγο τα μάτια εδώ πέρα με τα e-sports, μας βοήθησες και για την ανάλυση αυτής της εμπειρίας που είχες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Καλό απόγευμα να έχεις, τα λέμε ξανά σύντομα. Γεια σου, Θοδωρή. Γεια, γεια.